πρωτοφανή υπόθεση σε παγκόσμιο επίπεδο χαρακτηρίζει το θρίλερ με το σκελετό σε βαρέλι που αποκαλύφθηκε στον Πλατανιανό ποταμό, ο ιατροδικαστής Κρήτης Αντώνης Παπαδομανολάκης μιλώντας στην Κρήτη TV. Παρόμοια περιστατικά ασφυξία συναντώνται στη Βόρεια Ευρώπη, όμως ο συνδυασμός του μηχανισμού θανάτου και των ευρημάτων που έχουν στα χέρια τους η αστυνομία και η ιατροδικαστική ομάδα που ανέλαβε τη διερεύνηση καθιστούν την υπόθεση μοναδική. Σίγουρα είναι σπάνιο και σαν ανθρωποκτονία θα είναι σπάνιο, αλλά και κυρίως ως αυτοχειρία. Υπάρχουν παρεμφερή περιστατικά τέτοια, έτσι, που οφείλονται σε δηλητηρίαση με εισπνοή αερίων. Όμως με τέτοιο μηχανισμό σε ένα βαρέλι να κλειστεί, έτσι, χωρίς βέβαια αυτή τη στιγμή να αποκλείουμε ούτε τη μία εκδοχή ούτε την άλλη. Τελικά αν όντως έχει καταναλωθεί αν έχουν καταναλωθεί τα γκαζάκια, να έχουμε και θάνατο και από αυτά αλλά και από την έλλειψη οξυγόνου. Σε κάθε περίπτωση είναι ο μηχανισμός ασφυκτικός. Το σενάριο της αυτοκτονίας θεωρείται πλέον επικρατέστερο με το ερώτημα να πλανάται αν πρόκειται για υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αν δηλαδή κάποιος βοήθησε το θύμα στη διάρκεια της διαδικασίας που ακολούθησε μέχρι να κλειστεί στο βαρέλι, είτε αν ο ίδιος συνέλαβε και εκτέλεσε το νοσηρό σχέδιο. Και στη Γερμανία που εργάστηκα παλαιότερα είχα δει κάποια περιστατικά περίπου να μοιάζουν. Δεδομένου ότι εκεί στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε και αρκετά περιστατικά αυτοχειρίας και ατυχημάτων που έχουν σχέση με αυτή την λεγόμενη αυτοαιρετική ασφυξιοφιλία. Κάποια άτομα τα οποία αρέσκονται να προκαλούν ασφυξία στον εαυτό τους για να αποκτούν την εφορία. Όμως αυτό δεν το κάνουν με σκοπό να αυτοκτονήσουν, γίνεται ως ατύχημα μετά. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τελείως διαφορετικό το σενάριο. Δεν ξέρω κατά πόσον. Αν είναι αυτοχειρία θα ήθελε με αυτόν τον τρόπο ή αν είναι κομμάτι μιας φιλοσοφικής τάσης ενδεχομένως. Έτσι. Και σε αυτά βέβαια έχω την αμέριστη συμπαράσταση και συνδρομή της κυρίας Κρανιώτη που είναι του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή αποφάσισα να διερευνηθεί το περιστατικό αυτό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο γιατί κατάλαβα ότι είχε μεγάλο βαθμό δυσκολία τόσο στην τακτοποίηση όσο και στην περαιτέρω διερεύνηση. Η διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του θύματος εξελίσσεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης με στόχο να τεκμηριωθεί το περιστατικό επιστημονικά, καθώς αναμένεται να καταγραφεί στη Διεθνή Βιβλιογραφία όταν επιβεβαιωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου. Εξωτερικά, βέβαια, σχεδόν είναι ανέφικτο να δούμε αν έχει κάποιες κακώσεις επιφανειακές που θα μπορούσαν να τον αναισθητοποιήσουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει τοξικολογικά κυρίως είναι αν έχει δοθεί προθανάτια κάποια άλλη ουσία η οποία θα τον έκανε να είναι ανίκανος στην αντιδράση. Αν είναι αυτοχειρία θα μπορούσε να γίνει εκεί και εκτός και αν υποβοηθήθηκε, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχουν, σας λέω τώρα όλα τα ενδεχόμενα έτσι, που υπάρχει στην ιατροδικαστική σκέψη. Υπάρχει και το σενάριο της υποβοηθούμενος, όπως λέμε, παγκοσμίως ισχύει αυτό, υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Εξίσου κρίσιμο κομμάτι της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των κινήτρων της πράξης αυτής, με τους ιατροδικαστές να μελετούν στοιχεία για ακραίες αντιλήψεις και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, μελετώντας υποθέσεις όπως η περίπτωση Λιαντίνη, ο οποίος επέλεξε να απομονωθεί και να πεθάνει σε μια μικρή σπηλαίωση. Δεν σας κρύβω ότι το τελευταίο διάστημα ασχολούμαστε έτσι με το να θυμηθούμε ποιοι άλλοι άνθρωποι κατά καιρούς με συγκεκριμένες φιλοσοφικές τάσεις είχαν την τάση έτσι να απομονώνονται σε στενούς χώρους. Γιατί και πρόσφατα υπήρχε το 98 εξαφάνιση ενός φιλοσόφου σύγχρονου σε μια σπηλιά στον Ταΐδο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι, την περίπτωση Λιαντίνη, ναι, το θυμάμαι. Ναι, σε ένα στενό χώρο, σε ένα στενό σπήλαιο.